Η εκπομπή μας απόψε θα κλείσει με αθλητισμό. Μια ελληνική ομάδα με την ονομασία Όρμος FC, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα AFC, το οποίο είναι το επίσημο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ενηλίκων ανδρών του Λονδίνου και είναι το μεγαλύτερο ως προς τον αριθμό ομάδων στην Ευρώπη. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2021, ενώ η ομάδα αγωνιζόταν από το 2019 ως μέρος του συλλόγου Old Parmiterranians FC, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος συλλόγους σε επίπεδο ενηλίκων στην Ευρώπη, που έχει συνολικά 14 ομάδες. Η διοίκηση του συλλόγου αποτελείται από τους ιδιοκτήτες του Όρμος Foods, που είναι εξ αρχής και ο χορηγός της ομάδας και το δημιουργό της ομάδας Κώστα Χρυσικό. Η ομάδα παρτίζεται κατά κύριο λόγο από ποδοσφαιριστές από την Ελλάδα, την Αλβανία, την Αγγλία, αλλά και από άλλες εθνικότητες. Οι υπεύθυνοι της ομάδας και ο κύριος Κώστας Χρυσικός μας έστειλαν δύο βίντεο. Στο πρώτο βίντεο που θα δούμε αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από τον αγώνα που έγινε στις 22 Μαΐου και έκρινε το πρωτάθλημα καθώς και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς από τους παίκτες και τους παράγοντες της ομάδας. Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε τα στιγμιότυπα από το μεγάλο τέρμπι του πρωταθλήματος για την ελληνική ομάδα που έκρινε την πρώτη θέση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Η ελληνική ομάδα εναντίον της ομάδας του Southgate County στον πρώτο αγώνα της ημέρας. Εδώ πέρα η Southgate ξεκινάει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με ένα πέναλτι. Στην εκτέλεση εδώ πέρα ευστοχούν οι φιλοξενούμενοι, ανοίγουν το σκορ στο ντέρμπι 0-1 στο 15ο λεπτό. Καλό ξεκίνημα για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Εδώ όμως η ελληνική ομάδα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Το Κώστα το Μουτζούρι εδώ να παίρνει φόρα για να το εκτελέσει. Ψύχρεμη εκτέλεση, 1-1 για την ελληνική ομάδα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Αποτέλεσμα που τη βολεύει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όμως εδώ πέρα, στο τέλος του πρώτου μάτς που έκρινε το πρωτάθλημα, είπαμε με ισοπαλία και νίκη η ελληνική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα και βλέπουμε εδώ το Στάθη πολύ εντυπωσιακά από δεξιά. Τελειώνει τη φάση για το 2-1 στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Γκολ πρωτάθλημα που λέμε εδώ από το Στάθη. Η ελληνική ομάδα εδώ, βλέπουμε τους πανηγυρισμούς. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο δεύτερο παιχνίδι της μέρας, τυπικού χαρακτήρα. Ένα εντυπωσιακό γκολ εδώ από τους φιλοξενούμενους με τα κουνάκι για το 0-1. Δεν το πανηγυρίζουνε, αλλά ένα πολύ όμορφο γκολ. Μία ακόμα φάση στο δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα εδώ. Από αριστερά οι φιλοξενούμενοι πάλι κερδίζουν με δύναμη την μπάλα. Και ένα επίσης πολύ εντυπωσιακό γκολ. 0-2 κέρδισε το χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον παιχνίδι η ομάδα του Southgate. Και εδώ τώρα θα δούμε τα στιγμιότυπα από την σαμπάνια μετά τον αγώνα. Πανηγυρίζει η ελληνική ομάδα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μεγάλη επιτυχία μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια όλη τη σεζόν. Ακολουθεί άλλο ένα βίντεο με τον τελευταίο αγώνα που έδωσε η ομάδα στις 29 Μαΐου, στο οποίο έγινε και η απονομή των μεταλλίων και του κυπέλου. Αμέσως μετά την απονομή ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί και το ξέφρενο ελληνικό γλέντι σε ελληνικό κέντρο διασκέδασης στο Λονδίνο. Απολαύστε τους. Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε τα στιγμιότυπα, τα τελευταία στιγμιότυπα για τη φετινή σεζόν, για την ελληνική ομάδα του Βορείου Λονδίνου, τον Όρμος Foods All Parmiterranians FC, στο μάτς που έγινε και η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στην έδρα των Magdalenians στο Tufnell Park. Στην πρώτη φάση εδώ του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, οι Magdalenians σε ένα corner, ολιγορία στην ελληνική άμυνα, μία κεφαλιά μαρκάριστη, το 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο 15 καλό ξεκίνημα εδώ για τους γηπεδούχους. Έχουμε περάσει εδώ στο δεύτερο ημίχρονο, ένα φάουλ σε καλή θέση για την ελληνική ομάδα με το Στάθη. Ο Στάθης εκτελεί, πολύ καλή απόκριση του αντίπαλου τερματοφύλακα, κρατάει το 1-0 για την γηπεδούχο ομάδα. Εδώ στη τελευταία φάση του αγώνα, μια επίθεση των γηπεδούχων, η μπάλα φτάνει στον τερματοφύλακα μας το Φίλιππο, ο οποίος με ένα δυνατό βολέ βρίσκει κατευθείαν στην αντίπαλη άμυνα το Φίλιππο,
ο οποίος με ένα πολύ έξυπνο τσίπημα της μπάλας εδώ κάνει το τελικό 1-1 πριν τη φιέστα για την ελληνική ομάδα, για την κατάργηση του πρωταθλήματος. Θα δούμε εδώ την απονομή των μεταλλίων από τους χορηγούς μας, την Ormos Foods, το Will, τον Έντρι, τον Άλκη, τον Περνάτο, τον Σπύρο, τον Αντώνη, όλοι πέρα της ελληνικής ομάδας, όλη η αποστολή παρούσα στην απονομή. Επίσης ο Στάθης και εδώ φυσικά η μεγάλη στιγμή, το σήκωμα από τον Φίλιππο, τον αρχηγό, με έξαλλα πανηγύρια. Και εδώ in the group in Greek in London. Okay. With a big difference. It's gonna be Andreas. Εδώ ο Ανδρέας έχει κατακτήσει το κύπελο που εσείς ψηφίσατε, την ατομική διάκριση για τον goal της χρονιάς, με το φοβερό foul που τέλεσε και σκόραρε. Και εδώ ο Στάθης του απονέμεται το βραβείο του MVP της ομάδας για τη σεζόν. Ο Στάθης μια φοβερή σεζόν και με τον goal της χρονιάς στο μεγάλο derby. Εδώ από το χορηγό παραλαμβάνει τη δική του χρυσή μπάλα. Και εδώ φυσικά στα μπουζούκια του πρωταθλητή, φυσικά κλείνει πολύ όμορφα εδώ η ελληνική η σεζόν για την ελληνική ομάδα με την κατάρτιση του πρωταθλήματος σε μια μεγάλη βραδιά. Εδώ θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η ομάδα Ormos Food διοργανώνει την Κυριακή 20 Ιουνίου ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά, στο οποίο είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν σαν ποδοσφαιριστές είτε σαν ολοκληρωμένη ομάδα, που μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Οι αγώνες 7-a-side που θα πραγματοποιηθούν στις 20 Ιουνίου από τις 1 έως τις 4 το απόγευμα στο East Barnet High School. Εδώ θα θέλουμε να αναφέρουμε και τους σπόνσορες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και είναι η ταβέρνα Village Greek, το Ormos Foods, Άνεμος Ταβέρνα και το Vlamis Restaurant.